Σε μια λιτή τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής στην είσοδο της πόλης της Μάνδρας, έγιναν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος αφιερωμένου στη μνήμη των 24 θυμάτων από τη φωνική πλημμύρα που έπληξε και σημάδεψε την περιοχή πριν από 4 χρόνια, στις 15 Νοεμβρίου του 2017. Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου τελέστηκαν παρουσία του Δημάρχου Μάνδρας Ιδηλίας Ερυθρών Ινώης Χρήστου Στάθη, του Μητροπολίτη Μεγάρων και Σαλαμίνος κυρίου Κωνσταντίνου, του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Στυλιανίδη και του Υφυπουργού Δικαιοσύνης και Βουλευτή Δυτικής Αττικής Γιώργου Κότσιρα. Το παρόν έδωσαν ακόμα οι βουλευτές Δυτικής Αττικής Θανάσης Μπούρας, Ευάγγελος Λιάκος και Γιώργος Τσίπρας, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος, ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης, ο Καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του Πανεπιστημίου Αθηνών Ευθύμιος Λέκας, εκπρόσωποι της Πολεμικής Αεροπορίας, του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και κάτοικοι της Μάνδρας. Συγγενείς των θυμάτων της φωνικής πλημμύρας της 15ης Νοεμβρίου του 2017 περιέγραψαν στην κάμερα του Άττικα 24 τις συγκλονιστικές στιγμές που βίωσαν εκείνο το πρωινό και ακόμα και σήμερα, 4 χρόνια μετά, οι περιγραφές προκαλούν ρίγη συγκίνησης. Σωθήκαμε κατά κάποιο τρόπο, διότι αν είχε γίνει μία ώρα αργότερα θα είχαμε θρυνήσει πάρα πολλά θύματα, διότι θα είχαν βγει ο κόσμος και τα παιδιά να πηγαίνανε τα παιδιά τους στο σχολείο, τα ψώνια τους, τις δουλειές τους. Το 7 η ώρα ήταν το σημείο καμπής, τέλος πάντων, που ξύπναγε η πόλη, που ξεκινούσε τις δραστηριότητες. Τα τραύματα είναι τεράστια, δεν έχουν πουλωθεί ακόμα. Εσείς σωθήκατε κατά τύχη, ενώ. Εμείς σωθήκαμε, περιμέναμε στην είσοδο της πόλης 6 ώρες για να μπορέσουμε να πάμε να σώσουμε τους ανθρώπους μας. Δεν μπορούσαμε από το νερό, το οποίο ήταν 4 μέτρα, δεν μπορούσαμε να σωθούμε, διότι είχε γίνει μια λίμνη τεράστια ήταν, και τα οποία τα νερά αυτά δεν μπορούσαν να φύγουν προς τη θάλασσα. Οπότε μοιραίως συσσωρευτήκανε σε όλο το πεδίο. Σήμερα σας ήρθαν μνήμες. Πολλές και οι οποίες προσπαθούμε να τις πουλώσουμε, αλλά κάθε φορά το θυμόμαστε και τέλος πάντων προσπαθούμε να προχωρήσουμε τη ζωή μας. Κατά τη σύντομη ομιλία του, ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας Ερυθρών Ινώης Χρήστος Στάθης αναφέρθηκε στα τραγικά γεγονότα που σημάδεψαν την πόλη κατά την 15η Νοεμβρίου του 2017 και προκάλεσαν την απώλεια 24 ανθρώπινων ζώων, ενώ τόνισε εμφανώς συγκινημένος ότι η Μάνδρα λύγησε αλλά στάθηκε ξανά όρθια, δυνατή και με μνήμη. Περιθώρια εφησυχασμού δεν υπάρχουν. Ούτε οι πρόσφατες πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας και ιδιαίτερα των Βιλίων, ούτε η κλιματική αλλαγή το επιτρέπει. Μα πάνω απ' όλα, εφησυχασμό δεν επιτρέπει τον γκρίζο κενό που άφησε στον τόπο μας ο χαμός των 24 συνανθρώπων μας. Αυτός ο μικρός βραχόκηπος, εδώ ανάμεσά μας, θα μας θυμίζει καθημερινά και θα θυμίζει στον κάθε επισκέπτη της πόλης, όσα χρόνια κι αν περάσουν, ότι η Μάνδρα λύγησε, αλλά στάθηκε ξανά όρθια, δυνατή και με μνήμη. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης, στον σύντομο χαιρετισμό του, τόνισε ότι η πολιτεία οφείλει να μην εφησυχάζει, επισημένοντας ότι το βασικό ζητούμενο στην αντιμετώπιση των φυσικών φαινομένων και καταστροφών είναι η πρόληψη, η προετοιμασία και η ετοιμότητα. Η μνήμη επιβάλλει σε όλους μας και ειδικά σε εμάς που ηγούμαστε αυτό το Υπουργείο ως πολιτεία να μην εφησυχάσουμε. Και όπως πολλές φορές, τουλάχιστον σε συζητήσεις με τον κύριο Πρωθυπουργό, κουβεντιάσαμε, πάση θυσία πρέπει να αποφύγουμε να μην υπάρξει άλλη Μάνδρα. Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ ως νέος υπουργός σε αυτό το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, γιατί είναι κρίση πλέον, δεν είναι απλή κλιματική αλλαγή, είναι να προλαβαίνουμε το κακό, να προετοιμαζόμαστε για το κακό. Κακό θα ξανάρθει οπωσδήποτε. Ελπίζω μακριά από τη Μάνδρα, αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε. Και η πρόληψη σημαίνει νέα αντιπλημμυρικά έργα, σωστά αντιπλημμυρικά έργα και προετοιμασία των κατοίκων.
Τέλος, ο καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών του ΕΚΠΑ Ευθύμιος Λέκας στάθηκε στην επιτακτική ανάγκη συνεργασίας ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα και την πολιτεία προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια τραγικά γεγονότα όπως αυτά της Μάντρας, τα οποία όμως εκτίμησε δυστυχώς θα ενταθούν στο μέλλον λόγω της κλιματικής κρίσης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές στον ελληνικό χώρο οι οποίες είναι αντίστοιχες της Μάντρας. Και είναι αντίστοιχες της Μάντρας γιατί αναπτύχθηκαν με βάση τα προηγούμενα δεδομένα τα οποία εξέθεσα. Έτσι λοιπόν χρειάζεται μια πλήρη οργάνωση και από τους επιστημονικούς φορείς, οι οποίοι επιτέλους θα πρέπει να σε ακουστούν, αλλά βεβαίως και από τους επιχειρησιακούς φορείς και από τον κάθε πολίτη χωριστά.